Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει πάει το θέμα για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το νομοσχέδιο στη Βουλή προς ψήφιση. Τελειώνει το όλο θέμα από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Αύριο γίνεται η ψηφοφορία. Πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Η ψηφοφορία πράγματι αναμένεται να διεξαχθεί αύριο, όπως είπες, 15 του μηνός. Αυτό που έχει μεγάλη αξία και σημασία, να πούμε, πέραν της κατάθεσης και επίσημα για αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ότι έχουμε τρεις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας. Το πιο σημαντικό είναι, το πιο σημαντικό όμως είναι η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, όπου ζητάει ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο και τα ομόφυλα ζευγάρια. Κάτι που θα εξεταστεί μέσα στη μέρα, φίλοι. Είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Την θέση που παίρνει η Εκκλησία έστω και την τελευταία στιγμή για να δούμε ποιοι είναι οι πατριώτες και ποιοι είναι οι προδότες. Πάμε να μας πεις, Ανδρέα Καραγιάννη, τι ακριβώς είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κοιτάξτε, ο Αρχιεπίσκοπός μας σήμερα, σε δηλώσεις που έκανε το πρωί για το ζήτημα αυτό, ουσιαστικά έκανε μία παρένεση, μία προτροπή και είπε ότι θα ήταν το δέον, θα ήταν ιδανικό το να υπήρχε ονομαστική ψηφοφορία για το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή, που όπως πολύ σωστά είπατε θα κατατεθεί αύριο. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λέει ότι διασφαλίζουμε στη δημοκρατία τα συμφέροντα του ελληνικού λαού με τον πλέον ιδέων και ιδανικό τρόπο. Τόνισε ο Μακαριώτος ότι η χώρα μας είναι μια δημοκρατική χώρα, μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε και στα παγκόσμια φόρα. Και ότι ο ελληνικός λαός είναι δημοκρατικός, δίδαξε τη δημοκρατία από αρχαιότητα των ετών. Καλό θα ήταν λοιπόν στην πλήρη ελεύθερη έκφραση της δημοκρατίας που εμφορείται το ελληνικό κοινοβούλιο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Αυτό δεν ενέχει κάποιο είδους απειλή, όπως κάποιοι το εξέλαβαν από το Μακαριώτατο. Έτσι, είναι απλά ότι καθής πρέπει να έχει την ευθύνη των λόγων του και δημοκρατικά να την εκφέρει. Σήμερα λοιπόν, κύριε Καμπούρη, είναι μια Άγια μέρα. Ήταν εχθές των Αγίων Ακύλα και Πρίσκυλας. Εμείς με το Ευαγγέλιο και με το Ευχέλαιο στο χέρι, με το λαδάκι, όχι στην ψεύτικη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου που είναι σήμερα, την αιρετική, αλλά τη χτεσινή, την πραγματική γιορτή της αγάπης, της οικογένειας, ορθοδοξίας, του Ακύλα και της Πρίσκυλας, λέμε το εξής. Αύριο θα είμαστε και εμείς στο Εκκλησία Online και εσείς από το Λαϊκό Ορθόδοξο Σταγμό έξω από τη Βουλή με λευκά κεριά και θα προσευχόμαστε να μετανοήσουν. Αυτό θα κάνουμε εμείς αύριο. Θα είμαστε όλη μέρα και κατά τις ομιλίες και μέχρι την ψηφοφορία με λευκά κεριά, με τα Ευαγγέλια στο χέρι, για να αλλάξουν γνώμη. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαν, όπως έχουμε πει και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κυρίες Μινιράλη, να πέσουν οι μάσκες και να δούμε τι κάνουν συγκεκριμένοι και τι έχουν πράξει. Και δυστυχώς έχουν πράξει τα χειρότερα, κύριε Ζωγράφε. Γιατί ενώ θα μπορούσαν να είχαν παραιτηθεί οι βουλευτές τους σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και αμέσως μετά να πάμε σε εκλογές σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον θα έχουν παραιτηθεί και επιλαχόντες, θα έχει κλείσει η Βουλή και δεν θα πήγαινε να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα βλέπουμε ότι η τριάδα, η συγκεκριμένη, να βλέπουμε την τριάδα, η συγκεκριμένη εδώ τριάδα, αντί να προστατεύσει τον ιερό θεσμό της οικογένειας, που μπορούσαν, γιατί είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν έκαναν τίποτα, μόνο κραυγές. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν κάνει ουσιαστικά πράγματα. Έτσι. Ουσιαστικά πράγματα. Και πείτε μας, κύριε Ζωγράφε, ποια θα ήταν αυτά τα ουσιαστικά πράγματα. Ως έγκριτος νομικός που έχετε ελέγξει και έχετε δει γράμμα προς γράμμα τι λέει ο νόμος, τι λέει το Σύνταγμα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το νομικό ζήτημα πλέον της παραιτήσεως των βουλευτών και της συνέπειας της παραίτησης ενός βουλευτή έχει πλέον λυθεί. Προσπάθησε να ψελίσει κάτι με μια ανακοίνωση που έβγαλε χθες η Νίκη, η οποία ήταν μια ανακοίνωση η οποία δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος και δεν ξέρω καν αν εκείνος που τη συνέταξε είχε και καμία σχέση με την νομική.
δεδομένου ότι υποστήριζε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το Σύνταγμα ούτε με τον εκλογικό νόμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθήσαν να κάνουν, γιατί εκείνοι απαντήσαν μόνο στην, ας πούμε, δημόσια πρόκληση, την οποία απευθύνατε τόσο εσείς όσο και ο κύριος Μπέχλης από το Κίνημα 21, απαντήσαν μόνο με μία ανακοίνωση, η οποία ανακοίνωση ουσιαστικά προσπαθούσε να αποσύσει τις ευθύνες από το κόμμα τους, λέγοντας ότι ακόμα και στην περίπτωση που αυτό συνέβαινε, ακούστε σε τι σημείο φτάσαν, ακόμα και στην περίπτωση που αυτό γινόταν που λέτε, η κυβέρνηση, λέει Μητσοτάκη, θα ψήφιζε νόμο ο οποίος θα υποχρέωνε τη Βουλή να συνεχίσει να λειτουργεί παρά την παρέτηση των βουλευτών. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί υποκαθιστούν και την κυβέρνηση ακόμα. Προτείνουν λοιπόν μέσω εγγράφος, μέσω της ανακοίνωσής τους, τι θα μπορούσε αντισταγματικά ως πλήρως να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη προκειμένου να διεξέλθει αυτή την παρέτηση. Ασύλληπτο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Μάλιστα. Πραγματικά και ακατανόητο, έτσι. Δεν μας νοιάζουν όλα αυτά, κύριε Τζίπα. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο κάθε έτσι, που θέλει να το παίξει θρησκοπαλαβούλης. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εμάς μας νοιάζει τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Και μας νοιάζει τι κάνουν οι βουλευτές του και οι οποίοι θα φέρουν αυτό το έκτρωμα. Το τι κάνει ο κάθε γραφικός δεν μας ενδιαφέρει. Έχει σημασία όμως, κύριε Καραγιάννη. Είναι στη Βουλή αυτή η γραφική. Έχει σημασία, παρακαλώ, να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Εδώ λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως, γιατί έχουμε τρία κόμματα τα οποία φωνάζουν, μόνο φωνάζουν, ενώ θα μπορούσαν να είχαν πράξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλιστεί επιτέλους ο ιερός θεσμός οικογένειας. Δεν έκαναν αυτό που θα μπορούσαν. Το να πούνε ένα όχι, ξέρουν ότι θα πέσει μάλλον στον κάδο των αχρήσεων το όχι τους, γιατί έχει συγκεντρωθεί πλειοψηφία για να πούνε το ναι. Άρα θα μπορούσαν να εμποδίσουν. Ένας ήταν ο μοναδικός τρόπος για να εμποδίσουν. Και είναι αυτός που λέμε τώρα, κύριε Ζωγράφε. Έγιναν σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, τρεις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας. Να πληροφορήσω τον κόσμο, τον οποίο θέλουν προφανώς να κοροϊδεύουν προκειμένου ότι μη φαρπάσουν την ψήφο, ότι η ένσταση αντισυνταγματικότητας, όταν κατατίθεται ενώπιον της ψηφίσεως ενός νομοσχεδίου, δεν έχει καμία απολύτως ισχύ, δεδομένου ότι είναι μια θεωρητική συζήτηση η οποία καθυποτάσσεται από την πλειοψηφία. Ακόμα και αν οι ενστάσεις αυτές, που δεν τις έχω διαβάσει, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι επειδή υπάρχουν αξιόλογοι νομικοί εντός του Κοινοβουλίου, θα τις έχουν συντάξει σωστά. Το παίρνω ως δεδομένο. Ακόμα και τότε λοιπόν, αυτές οι ενστάσεις αντισταγματικότητας δεν έχουν κανένα απολύτως κύρος για την συνέχιση της διαδικασίας, δεδομένου ότι απορρίπτονται συλλήφθην από την κυβέρνηση, από την πλειοψηφία και το νομοσχέδιο προχωράει κανονικότατα. Η μόνη δυνατότητα, όπως είπατε και όπως έχουμε πει επανειλημμένως και πλέον δεν υπάρχει και διάψευση, η μόνη πιθανότητα αυτό το νομοσχέδιο να μην ψηφιζόταν ήταν η ανατροπή του παιχνιδιού. Και η ανατροπή του παιχνιδιού γίνεται διά της παρετήσεως των βουλευτών και των αναπληρωματικών τους. Μόνο τότε δεν θα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο αυτό. Εδώ βγήκε σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και έκρινε ότι δεν υπάρχει θέμα της θεματικότητας με το νομοσχέδιο αυτό. Τα έχουν λοιπόν συμφωνήσει, τα έχουν δέσει. Πήγε και ο κύριος Κέρτσος πριν από 5 λεπτά σε ένα κανάλι και λέει: εγώ θα πάω κανονικά στην εκκλησία, λέει, αφού το ψηφίσω, και όλα μέλη γάλα. Και άρα λοιπόν εδώ, θα μου επιτρέψετε κύριε Καραγιάννη, γιατί σας άκουσα προηγουμένως στην παρέμβασή σας, να πω το εξής. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε αν αυτή η παρένεση του Αρχιεπισκόπου θα έχει και συνέχεια, γιατί εγώ τη θεωρώ σημαντική, αρκεί να έχει συνέχεια. Τι θα πει συνέχεια, όταν ζητάς ονομαστική ψηφοφορία, που θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία, δεδομένου ότι ομονόησαν προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση τα δύο κόμματα, δηλαδή οι Σπαρτιάτες και η Νίκη. Εάν λοιπόν υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία που θα υπάρξει και ξέρουμε την επομένη της ψηφίσεως τα ονόματα που ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, εδώ η μπάλα πέφτει, να το πούμε λαϊκά, στο γήπεδο της Εκκλησίας, για να δούμε αν θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που προστάζει η πίστη μας και οι Άγιοι Πατέρες, έναντι εκείνων οι οποίοι θα έχουν ομονοήσει προκειμένου να οδηγηθεί η Βουλή στην ψήφιση του νομοσχεδίου, ενός νομοσχεδίου που μας οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Η Εκκλησία και οι δεσπότες δεν περιμένανε ούτε τον ένα πολιτικό φορέα ούτε τον άλλο να τους υποδείξει τι θα κάνουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θα κάνουν
και θα τοποθετηθούν εν καιρό. Θα συνεδριάσει πάλι και η Ιερά Σύνοδος, αλλά πολλοί ιεράρχες το έχουν ξεκόψει. Ότι δεν θα γίνονται δεκτοί βουλευτές. Δεν περιμένουμε κανένα κόμμα τώρα, τελευταία στιγμή, να μας το υποδείξει αυτό, να γίνει σαφές αυτό. Θα το κάνουμε από τη συνείδηση. Και οι δεσπότες, και οι ιεράρχες και όλοι μας με συνεχίζουν.